Με τη συμμετοχή ρουμανικής και βουλγαρικής ομάδος θα διεξαχθεί το πρώτο διεθνές κύπελο μπάσκετ για εφήβους κάτω των 15 ετών στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κολυνδρού, που φέρει το όνομα του απερχόμενου Δημάρχου Ευάγγελου Πολύζου μεταξύ 25 και 31 Αυγούστου. Είναι το πρώτο International Cup for Men Under 15. Είναι μια μετεξέλιξη του camp που γίνεται εδώ και 17 περίπου χρόνια στον Κολυνδρό. Τις ομάδες της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και τις δύο ελληνικές ομάδες καλωσόρισε ο απερχόμενος Δήμαρχος Πίδνας Κολυνδρού, Ευάγγελος Πολύζος. Πραγματικά θεωρώ ότι συμβάλλει τα μέγιστα σε αυτό που έπρεπε να πρωτοπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά λόγω των οικονομικών γεγονότων της τελευταίας τετραετίας, πενταετίας και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι εις θέση να κάνει αυτά τα οποία πρέπει για τον αθλητισμό, για το μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο και για όλα τα άλλα αθλήματα. Πέρασαν 17 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε δειλά με δήμαρχο τότε τον Βαγγέλη τον Πολύζο. Όχι, δεν ήμουν του 97, ήταν ο Γιώργος Καλύβας. Ο Καλύβας, μάλιστα. Όχι, 17 χρόνια πριν. Ήσουν εσύ όταν ξεκινήσαμε το ΚΑΜΠ, αυτό το αθλητικό κέντρο φέρει την υπογραφή σου. Ναι. Ανδρώθηκε το ΚΑΜΠ, έγινε κάπου διεθνές, δοκιμαστικά για φέτος και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει έτσι. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους κατοίκους του Δήμου Κολυνδρού παλιότερα και τώρα Δήμου Πίδνας Κολυνδρού. Πιστεύουμε και είναι μια δημοτική αρχή η οποία διακατέχεται από φιλαθλητικά αισθήματα θα είναι στο πλευρό μας και θα βοηθήσει να προχωρήσουμε περισσότερο. Και αν κοιτάξουμε, έχουμε και τα δικά μας νέα παιδιά, ακόμη και οι ξένοι θα δουν ονόματα που έχουν περάσει από αυτό το ΚΑΜΠ που είναι σήμερα στην Εθνική Ανδρών. Έτσι. Άρα η συμβολή σας είναι τεράστια. Και είναι και γούρικη. Και γούρικη και τεράστια, γιατί από εδώ παίρνουν τα πρώτα βήματα. Και μεγάλη συμβολή. Άρα η Ομοσπονδία, εκείνο που ευχαριστεί και εκείνη που προσπαθεί είναι να αναβαθμίσει κάποιο θεσμό και αυτός ο θεσμός μπορεί να αναβαθμιστεί με εθνικές ομάδες μικρών ηλικιών που μπορούμε τώρα για πρώτη φάση, ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, με δύο εθνικές ομάδες ξένες. Αργότερα μπορούμε να κάνουμε περισσότερες ομάδες και να έχουμε αυτό το θεσμό που για μένα δεν είναι μόνο ένας θεσμός αγωνιστικός με αγώνες εθνικών ομάδων. Είναι και προπονητικό ΚΑΜΠ, διότι τα παιδιά αυτά τις πρωινές προπονήσεις θα μάθουν 5 μυστικά του μπάσκετ. Είναι εκπολιτιστικό, διότι θα μάθουν να πάνε στη Βεργίνα που είναι κάτι που θα τους μείνει. Άρα έχει περικλεί διάφορες ιδιομορφίες οι οποίες είναι θετικές για αυτές τις μικρές ηλικίες. Η Ελληνική Ομοσπονδία θεωρεί τιμή, χαρά και υποχρέωση να είναι δίπλα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού προκειμένου να μπορέσουμε όχι μόνο να προβάλλουμε το αθλητικό κέντρο αλλά πραγματικά το ελληνικό μπάσκετ να είναι κάθε χρόνο αυτή την εποχή στο σπίτι του, στο αθλητικό κέντρο του Δήμου Κολυνδρού. Εμείς έναν πολύ μεγάλο θεσμό για το ελληνικό και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, το Διεθνές Προπονητικό ΚΑΜΠ Κολυνδρού, φέτος τολμήσαμε να το αναβαθμίσουμε, να αλλάξουμε, να γυρίσουμε σελίδα και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, η οποία είναι ένα τουρνουά, το κύπελο, το Διεθνές Κύπελο Μπάσκετ, κάτω των 15 για αγόρια, του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού. I'm very happy from this invitation because it's good experience for Romanian team and it's not first year. 5 years ago I'm come here to another 3 kids and the same is good experience. These 3 kids it's in national team now. It's all about the participation of the young athletes. Yeah, it's the participation and also the experience they gain, like communicating with the foreign kids, which is very important, just getting to meet some kids from different countries and just knowing their level, so it's really a nice experience. Ακολούθησε η προσφορά μιας αγωνιστικής φανέλας της Εθνικής Ομάδος Μπάσκετ ως αναμνηστικό δώρο στον κύριο Πολύζο. Μαζί με τον Κώστα τον Πολίτη να δώσουμε ένα μικρό δείγμα της αγάπης του ελληνικού μπάσκετ στο δήμαρχό μας, τον Βαγγέλη. Εσύ είσαι το μεγάλο όνομα του ελληνικού μπάσκετ. Θα τον βάλουμε στη μέση. Είναι η φανέλα της Εθνικής Ομάδας, Δημάρχε, με όλη μας την αγάπη.
Είναι χαρά και τιμή. Σας ευχαριστώ. Και η μεγάλη τιμή και διάκριση είναι η Γαλανόλευκη να δοθεί σε έναν Έλληνα, σε έναν άνθρωπο που μέσα σε όλους εσάς και εγώ αγαπώ την πατρίδα όσο τίποτα άλλο.